ναι, πάρα πολλά, γιατί εκτός από το ότι είμαστε όλοι μας σε μια κατάσταση όπως και όλος ο κόσμος βέβαια, έτσι, οικονομικά χάρη και δεν μπορούμε να δουλεύσουμε τα μαγαζιά μας ενώ όλα τα έξοδα μας τρέχουν, υπάρχει και δυστυχώς παρόλη την κατάσταση που επικρατεί και στη Δράμα ένα παραπάνω με τόσα κρούσματα που έχουμε, λαμβάνω συνέχεια τηλεφωνήματα από... από συναδέλφους αλλά και ακόμα και από πελάτες που είναι εξαλλοί γιατί κάποιοι εξακολουθούν χωρίς συνείδηση να πω να βγαίνουν και να διασπείρουν τον ιό. Δηλαδή βγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και δουλεύουν κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή και σε αυτούς που το κάνουν αλλά και σε αυτούς που δέχονται ακόμα και αυτοί από όλους τους αυτοί που δέχονται μέσα στο σπίτι σαν άνθρωποι που δεν ξέρουν που έχει πάει πριν. Πρέπει να τονίσουμε. Πρέπει να τονίσουμε φυσικά κυρία Κελετζή ότι αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορεί να βρεθεί κάποια λύση. Δυστυχώς αυτό αναστίζει εννοείται το επάγγελμά μας και όχι μόνο το δικό μας, όπως και τα κυριοσυντική και τα γονίσια και όλοι το έχουν αυτό το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς δεν μπορεί να βρεθεί λύση παρόλο στις... και εμείς από εδώ σας σύλλογους αλλά και η Ομοσπονδία μας και έχουμε πάει και στη Βουλή, έχουμε κάνει διάφορα βήματα ως προς αυτό και μια λύση δεν μπορεί να βρεθεί. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως που μαστίζει ο ιός, δηλαδή είναι δυνατόν ακόμα και αυτή τη στιγμή να βγαίνουν γιατί είναι πρόκειται για ασυνείδητους ανθρώπους, έτσι. Γιατί δεν μιλάμε μόνο ότι είναι το φορολογικό, το ασφαλιστικό, εδώ τώρα μιλάμε για πρόβλημα υγείας. Βγαίνουν ασυνείδητα λοιπόν και διασπείρουν τον ιό. Και φυσικά δεν φταίνουν μόνο αυτοί, φταίνουν και όλοι αυτοί που βάζουν μέσα στο σπίτι τους. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την προσοχή και για να μην βλογάω μόνο τα γένια μου, θα πω ότι έχει πέσει στην εντύπωση ότι και κάποιοι κομμωτές, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια βέβαια, αλλά τέλος πάντων έχω ακούσει ότι και κάποιοι που έχουν μαγαζιά δουλεύουν. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πρέπει όλοι μας να σταθούμε. Γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα και ειδικά εδώ στη Δράμα. Δηλαδή, εμείς σκεφτόμαστε από τα. Και είναι το πρόβλημα συνεχώς, γιατί έχουμε μια ομάδα στο Messenger και αυτό συζητάμε συνέχεια. Πώς θα ανοίξουμε, φοβόμαστε και να ανοίξουμε που λαμβάνουμε όλα τα μέτρα. Και φοβόμαστε παρόλα αυτά και για εμάς και για τους πελάτες μας. Και αυτοί πάνε από σπίτι σε σπίτι και υπάρχουν και οι ασυνείδητοι, ας πούμε, που τους δέχονται μέσα στο σπίτι του. Σύνακο, δεν ξέρω. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι. Κυρία Πρόεδρε, οι παράνομες επισκέψεις γίνονται με τον κωδικό 4 για μετακίνηση σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια, όπως διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ. Ναι, φαντάζομαι πως έτσι. Ναι. Τώρα κάποιος αν έχει βάλει και το 2 ή και για άσκηση, δεν ξέρω. Πάντως, τι μπορεί να βάλουν, λογικά να βάλουν το 4, ναι, για βοήθεια. Είναι κωμικοτραγικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γεγονός πάντως είναι ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν διορθώνεται, πρέπει να πούμε. Όχι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και επειδή τώρα, εκτός δεν τα έχουμε συζητήσει και μαζί και άλλες φορές, επειδή τώρα υπάρχει και σύνα ένα πρόβλημα, εκτός το πρόβλημα που υπήρχε πάντα, έτσι. Γι' αυτό θέλω λίγο να σταθούν όλοι και να δηλαδή επιτέλους, ας αναλάβουν καθένας τις ευθύνες τους. Δηλαδή δεν βλέπουν τι γίνεται. Εμείς φοβόμαστε τα μαγαζιά μας να ανοίξουμε, ειλικρινά σας λέω, συζητάμε με τους συναδέλφους συνέχεια και φοβόμαστε πώς να μπορέσουμε να προφυλαχθούμε και εμείς και οι πελάτες μας. Όσο γίνεται βέβαια, έτσι. Στο μέτρο του δυνατού. Και αυτοί βγαίνουν ασυνείδητα χωρίς κανένα πρόβλημα. Και δεν ξέρω και τι κάνει και η αστυνομία. Δηλαδή, θα μου πείτε πώς θα μπορεί να το βρει. Δεν ξέρω. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν τα έχω χαμένα, ειλικρινά. Αλλά έχω δεχτεί τόσο πολλά τηλεφωνήματα που δεν το περίμενα. Ακόμη και από πελάτες. Και οι πελάτες μας είναι έξαλλοι. Δηλαδή, αν έχει πάρει πελάτες και μου είναι δυνατόν εγώ να είμαι με δυο δάχτυλα ρίζα και να έρχονται στα σπίτια, να μην βάζω τα μαλλιά μου, ας πούμε, γιατί περιμένω πότε θα ανοίξω και να έρχονται στα σπίτια κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και όχι φυσικά μόνο κούρεμα και χτένισμα, αλλά και βάψιμο των μαλλιών και πολλά άλλα. Τα πάντα εννοείται, μα δεν έχω πρόβλημα. Τα όχι, από τη στιγμή που τα πάντα τα κάνω όλα. Δεν είναι. Μα τα μαλλιά. Συγγνώμη. Δεν είναι τα μαλλιά τώρα κάτι ανάγκη, είναι ανάγκη ακόμα και να κουρευτούν, δηλαδή και να λαφτούν. Είναι τόσο μεγάλη ανάγκη. Και τέλος πάντων, μια γυναίκα μπορεί να καταλάβει ότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να πάρει μια βαφή και να κάνει λίγο τη ρίζα της. Θα πω ότι οκ, αλλά δεν είναι ανάγκη ούτε το κούρεμα, ούτε το χτένισμα, ούτε. Δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα.